Ο ΑΕΔ είναι εδώ να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες και να λύσει προβλήματα όπου μπορεί και με τον πιο άμεσο τρόπο. Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης επισκέφτηκε ο διοικητής του ΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Εκεί είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Αντώνη Γραβάνη και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία του οργανισμού και των επιμελητηρίων προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν προς συζήτηση θέματα όπως το ζήτημα επιδότησης του εργοδοτικού κόστους για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, η βελτίωση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ και η ταχύτερη αποπληρωμή τους, η αύξηση των προγραμμάτων επιδότησης εργασίας και επιδότησης αυτοαπασχόλησης. Ο κύριος Γραβάνης πρότεινε επίσης τον κύριο Πρωτοψάλτη να επανεξετάσει η διοίκηση του ΟΑΕΔ τους όρους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου, καθώς αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις και την απασχόληση εποχικών εργαζομένων. Προτάθηκε επίσης ο προσδιορισμός συγκεκριμένου ορίου των ημερομισθίων ετησίως, ώστε να μην χάνει κάποιος την ανεργία του και τα ωφέλη από αυτήν. Να δίνουμε υποστήριξη και να βοηθάμε τον κόσμο να βρει δουλειά. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπάρχει κάποιο σχέδιο? Κοιτάξτε, έχουμε ανοιχτά προγράμματα αυτή τη στιγμή πανελλαδικά και έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επαναδημοσιοποίησης τους, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει τι ευκαιρίες υπάρχουν. Έχουμε δει μια ανταπόκριση αρκετά ικανοποιητική. Μέσα στους τελευταίους 2-2,5 μήνες έχουμε καλύψει 5.000 θέσεις εργασίας. Και αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε και άλλα προγράμματα τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε και βεβαίως θα περιλαμβάνουν και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξέρουμε τις ανάγκες που υπάρχουν και θέλουμε να είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και να ανταποκριθούμε. Γιατί κοιτάξτε, κάθε αγορά εργασίας είναι διαφορετική. Άλλες οι ανάγκες στην Αλεξανδρούπολη, άλλες στην Πάτρα, άλλες στη Σαντορίνη και ούτω καθεξής. Θέλουμε λοιπόν ο νέος ΟΑΕΔ να είναι πιο ευέλικτος, πιο αποτελεσματικός και να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που έχουν οι τοπικές αγορές εργασίας. Γίνεται εδώ η κατασκευή αυτού του έργου, οπότε εδώ υπάρχει ανάγκη για αυτές τις θέσεις στις οποίες είμαστε εδώ και κάνουμε αυτή την εκδήλωση για να δείξουμε το ενδιαφέρον που έχουμε ότι έμπρακτα στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Θέλει να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης, όπως και εμείς σαν εργατικό κέντρο θέλουμε να περάσουμε σε μια άλλη εποχή. Να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας και να δώσουμε ένα νέο πρόσωπο. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης πραγματοποίησε και επίσκεψη στις σχολές του ΟΑΕΔ, την Αλεξανδρούπολη και στις ΣΑΠΕΣ. Εγώ χθες είχα την ευκαιρία και με μεγάλη μου χαρά επισκέφτηκα τις δομές του ΟΑΕΔ στην Αλεξανδρούπολη και στις ΣΑΠΕΣ. Έχουμε επαγγελματικές σχολές, έχουμε ΙΕΚ, έχουμε κέντρα πρόθεσης απασχόλησης και έκανα μια υπηρεσιακή επίσκεψη να μάθω τα προβλήματα των υπηρεσιών, να στηρίξω τους εργαζόμενους και να δω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα πιο ενεργά την περιοχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχα και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαπών, είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση και συζήτηση να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε ο ΑΕΔ να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή. Έχουμε μια εργαλειοθήκη μεγάλη, είναι πολύ ευρύ το φάσμα των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του ΟΑΕΔ. Έχουμε προγράμματα απασχόλησης, έχουμε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και βέβαια υπάρχουν και εργατικές κατοικίες και καταστήματα και χρυσιδάνια και διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει μέσα στα χρόνια λόγω του πρώην του ΤΕΟΣ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και όλα αυτά τα βάλαμε στο τραπέζι και βρήκαμε τρόπο που να συνεννοηθούμε, να συντονιστούμε για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Είναι πολλά τα θέματα από τον ΤΕΟΣ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, είναι ψηλά στην προτεραιότητα της νέας διοίκησης και ένα-ένα τα βάζουμε σε μια σειρά για επίλυση. Ο Δήμαρχος Σαπών μίλησε στο ένα channel για τη συνάντησή του με τον διοικητή του ΟΑΕΔ. Εχθές όμως ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του διοικητή του ΟΑΕΔ, του κ. Πρωτοψάλτη, ο οποίος σε συνομιλία που είχαμε μαζί και μετά από και τεκμηριωμένες εισηγήσεις που του κάναμε, καταρχήν δέχτηκε να αναβαθμιστεί η τοπική υπηρεσία του ΟΑΕΔ της ΣΑΠΕΣ, γιατί τελευταία είχε υποστελεχωθεί και είχε υποβαθμιστεί σημαντικά και μάλιστα ξέρετε ότι είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας και με κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων που η υπηρεσία αυτή πρέπει να συντελεί τα μέγιστα προς την εξυπηρέτηση αυτών των κατηγοριών των συμπολιτών μας. Άρα λοιπόν ο διοικητής δέχτηκε θετικά την πρόταση να αναβαθμίσει την υπηρεσία. Έτσι θα τη στελεχώσουμε περισσότερο προσωπικό. Επίσης, είχαμε ακόμη ένα θέμα το οποίο αφορούσε τις αδιάθετες εργατικές κατοικίες στην Ξυλαγανή,
οι οποίες είναι τρεις ή τέσσερις και δεσμεύτηκε ότι θα διατεθούν και αυτές πολύ σύντομα σε δικαιούχους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι άκουσε την εισήγησή μας και έδωσε εντολή να προχωρήσουν οι ενέργειες ώστε να δημιουργηθεί ένα παράρτημα των σχολών μαθητείας του ΑΕΔ εδώ στις Άπες σε κάποιον τομέα ο οποίος θα έχει μια συνάφεια και μια εφαρμογή στην περιοχή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και σε νέα παιδιά από την ευρύτερη περιοχή, γιατί εμείς γνωρίζετε ότι από τον Ορεινό Κέχρο μέχρι και τα χωριά ας πούμε, των Γιακάδων έως και την παραλιακή ζώνη καλύπτουμε ένα μεγάλο τομέα που αν και αυτό μπορέσουμε να το κατορθώσουμε αφού πήραμε το πράσινο φως και αναλάβαμε εμείς πλέον να προχωρήσουμε το φάκελο θα είναι πολύ σημαντικό και για την νεολαία και για το θέμα της... Στους τελευταίους 16 μήνες έχω δουλέψει 4 μήνες. Εσείς το ίδιο και εσείς 4 μήνες. Πιστεύετε ότι αυτό το έργο που γίνεται θα δώσει πνοή? Πιστεύουμε ότι κάτι. Δεν φτάνει μόνο αυτό το έργο. Πρέπει να γίνουν κι άλλα στην περιοχή μας γιατί είναι πολύ σοβαρό άνεργος ο κόσμος. Και όλοι με οικογένειες, με παιδιά, με αυτά, με υποχρεώσεις, είναι γενικό το φαινόμενο. Η Ελλάδα πάει, τελείωσε. Η Βουλγαρία ήταν πίσω από εμάς, μας έχει περάσει. Βούλγαροι ζητάνε προσωπικό για δουλειές. Από εδώ φεύγουμε για Βουλγαρία για δουλειές τώρα.